σιρήνα μπορεί να είναι και χρήσιμη. Είναι ακριβώς ότι ο ήχος μεταφέρεται και ταξιδεύει. Βρισκόμαστε σε ένα κτίριο μεταπολεμικό. Δεν έχει διπλά τζάμια. Όπως μπορεί να μην έχουν αρκετά διαμερίσματα. Και ακούμε κάτι το οποίο συμβαίνει στα 100-200 μέτρα ή ακόμη πιο μακριά. Επομένως, ο ήχος ταξιδεύει. Έτσι ταξιδεύουν και οι φωνές μιας γυναίκας η οποία υφίσταται κακοποίηση. Έτσι ταξιδεύει και ο ήχος των χτυπημάτων σε περίπτωση σωματικής βίας ή των φωνών της γυναίκας θύματος. Λένε λοιπόν ότι είμαστε εμείς τα θύματα, ότι είμαστε επιζώντες. Είναι μεγάλο λάθος. Δεν είμαστε επιζώντες. Γιατί δεν ζούμε. Θα ζούσαμε εάν συνεχίσαμε να ζούμε όπως ήμασταν πριν γνωρίσουμε το κακοποιητή μας. Είμαστε ζωντανές νεκρές. Λειτουργούμε σαν ρομπότ για να βγει η μέρα. Μιούτ. Η σιωπηλή βία της μεσοτυχίας. Ένα podcast του Ανδρέα Βάγια στο πλαίσιο της συνεργασίας του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.